Γεια σας. Την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε αναστολή όσους υγειονομικούς δεν έχουν εμβολιαστεί, εξέφρασε από τα Χανιά και από το νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντήθηκε με εργαζόμενους του Ιδρύματος, παίρνοντας σαφή θέση στα τεκτενόμενα στο χώρο του ΕΣΥ. Διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως εν όψη ενός αναμενόμενου τέταρτου πανδημικού κύματος με την οποιαδήποτε αναστολή, στέρηση μισθού και τελικά απόλυση του οποιοδήποτε εργαζόμενου που δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για την πρώτη κατάφορη παράβαση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα από το 1974 και μετά. Δεν βγάζουν εργαζόμενους σε απόλυση επειδή έκαναν ποινικό παράπτωμα. Κανονικά ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας λέει ότι τον βγάζει σε αναστολή και του δίνει το 75% του μισθού. Εδώ τον βγάζει σε αναστολή, δεν τον πληρώνει καθόλου και σε ένα μήνα τον απολύει. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του εμβολιασμού ως μέτρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τάσεται όμως κατά του μέτρου της αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Δεν μπορεί να βγάλεις 6, 7, 8, 9 χιλιάδες κόσμο εκτός εσύ. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Χανίων έχει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα σε μια σειρά από ειδικότητες με αυτό το πράγμα. Από τα εργαστήρια, από το ακτινολογικό, από τις παθολογικές κλινικές, από την νευροχειρουργική. Είναι τομείς του νοσοκομείου στους οποίους δυσκολεύει περαιτέρω η λειτουργία τους με το να βγει αυτός ο κόσμος σε αναστολή. Και βέβαια είναι τεράστια υποκρισία οι χθεσινοί ήρωες να είναι οι σημερινοί αποδιοπομπαίοι τράγοι. Με αναφορά και στην επιλογή του νέου Υπουργού Υγείας, ο βουλευτής Χανίων σχολίασε ότι απότερο στόχος της κυβέρνησης είναι η ιδιωτικοποίηση τομέων της δημόσιας υγείας. Το χρησιμοποιούν και το εργαλειοποιούν με βάση και τον ακροδεξιό που έβαλαν Υπουργό Υγείας τώρα για να ανοίξουν την κερκόπορτα και μετά τη μεγάλη πύλη της εισόδου των ιδιωτών στο νοσοκομείο.